93,7. Καλησπέρα σας από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Νίκο Ζούδιαρης σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωστής Γιαννακόπουλος, ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, ο Παναγιώτης Παπάς και ο Αργύρης Παντελιάδης. Νίκο Ζούδιαρης για σήμερα. Με ένα σχήμα θα μας παρουσιάσει εσύ, Νίκο, τους μουσικούς. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι να δώσω συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία σας και στην ΕΡΤ. Ένας θεσμός που είναι δικός μας, είναι όλου του κόσμου, που ελπίζω να διασωθεί από όλη αυτή την κατάρρευση. Και εμείς το ελπίζουμε. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Μια ελεύθερη ακόμα φωνή. Για μένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρίσταμαι των τραγουδιών μου. Τι εννοείς? Έχω να παίξω 11 χρόνια. Έχεις να παίξεις 11 χρόνια. Και έχω επίσης να πάρω και την πρωτοκαθεδρία της παράστασης 52 χρόνια. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποφασίζεις αυτήν την πρωτοκαθεδρία να την πάρεις εδώ. Η ελληνική ραδιοφωνία είναι σπίτι σας, νομίζω ότι το ξέρετε πια. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, Έλενα. Το έχω ζήσει από την πρώτη στιγμή. Η πρώτη στιγμή ήταν σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Ναι. 19 χρόνια πίσω. 19 χρόνια πίσω. Και ήταν ένας νέος τραγουδοποιός, να πω. Ό,τι θες. Που συναντάει ένα νέο τραγουδιστή. Και ξαφνικά γίνεται ένα μεγάλο μπαμ στην ελληνική δισκογραφία και βγαίνει μια άλλη πρόταση. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Βαρός. Ποιο? Αυτό. Η επιτυχία με την πρώτη. Μπα, εγώ φεύγω από τις επιτυχίες, απομακρύνομαι. Απομακρύνεσαι γενικώς από τα φώτα, από τις επιτυχίες, ναι, από τον κόσμο. Γιατί έτσι διατηρούμε νέος. Μ' αρέσει. Και προσπαθώ κάθε φορά να λέω ότι τώρα αρχίζω. Αυτό λοιπόν με κρατάει σε εγρήγορση και πιστεύω συνέχεια στην επόμενη στιγμή. Έλα να αρχίσουμε τώρα, λοιπόν. Ας αρχίσουμε. Να συστήσω την παρέα, την εκλεκτή αυτή παρέα. Δεν είναι οποιαδήποτε παρέα για μένα. Αποκλείεται να ερχόμουν μετά από τόσα χρόνια με μια οποιαδήποτε συμβατή παρέα. Παρέα. Ναι. Θα αρχίσω από τον Άκη τον Τουρκογιώργη, που είναι ο πιο παλιός, αν μου επιτρέπετε. Σχολή κιθάρας είναι μια σχολή. Πώς θα το κάνουμε? Γνωστή σε αυτούς που ασχολούνται λίγο παραπάνω. Ναι. Μέγας μουσικός και σπουδαίος άνθρωπος. Τον έχω ζήσει πάρα πολύ κοντά. Το ξέρω. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θάνος Αγγιουλετζής, όταν τον πήρα τηλέφωνο να έρθει, γνωριζόμαστε 15-17 χρόνια, μου είπε ναι, και φυσικά θα έρθω. Του λέω, ξέρεις, είναι και τέτοια η κατάσταση που ούτε να πληρωθείς μπορείς. Κανείς δεν πληρώνει, ούτε η ΕΡΤ, ούτε... Μου λέει, τι είναι αυτά που λες, θα έρθω. Πήρε λοιπόν το τρένο, το πρωινό σήμερα, είναι εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Να μου δώσει την αγάπη του, να μας δώσει την αγάπη του. Και θα δείτε ότι ξέρει να αγαπάει πολύ καλά. Και θα φύγει το πρωί με το πρώτο τρένο πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε πολύ συμφωνήσει πόσο λεφτά θα μου δώσει. Αυτό δεν έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, ακόμη θα το βρείτε μετά. Και ένας ταλαντούχος νέος συνθέτης, του οποίου έχω την τιμή να έχω κάνει την παραγωγή που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Σας παρακαλώ, κρατήστε το όνομά του. Είναι η πρώτη παραγωγή που έχω κάνει σε όλη μου την καριέρα. Να. Λέγεται Γρηγόρης Πολύζος. Σήμερα θα είναι στο πιάνο. Είναι η καλή συνέχεια του τραγουδιού. Είναι το μέλλον μαζί μας εδώ απόψε. Άρα λοιπόν υπάρχει και συνέχεια. Το πιστεύεις? Βέβαια. Δεν χρεοκόπησε ό,τι αγαπήσαμε.
Όχι. Χρεοκόπησε κάτι άλλο. Αλλά πέραν αυτού είναι μία γκρίνια στο ελληνικό τραγούδι, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Το δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει καινούργια γενιά. Μάλλον αυτό το λένε γυρασμένοι άνθρωποι. Οι νέοι να τραγουδήσουν, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θα πω μικρές ιστορίες. Αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται Μελιτέμια και αναφέρεται σε εκείνα τα όνειρα, τα μεγάλα όνειρα που κάνανε κάποιες κοπέλες σε τρυφερή ηλικία των 20 χρονών, ας πούμε, 18, ότι θα συναντήσουν, θα κάνουν τον μεγάλο γάμο, τον σπουδαίο, αλλά η καλή παρέα ξέρει να τις περιμένει. Άσπρα σου φτερά, σου φτάνε που ήσουν μαζί μας, μ' αγάπη όλους μας να μας κοιτάς, δεν τόλμησε κανείς μας να σε ρωτήσει τώρα πως περνάς. Στον τίτλο σου κρυμμένη τον διαφανώ, τον ίσκιο κάνω πως δεν σε βρίσκω. Δυο δάκρυα σε προδώσαν η επίσκεψη σου, μπας φεύγεις γιατί βραδιάζει. Σαν η επίσκεψή σου, μπάζει φεύγεις γιατί βραδιάζει. Ταναριραμ, ταραριραμ, παραμ, παραριραμ, παραριραμ, παραριραμ. Τα Μελιτέμια είναι από το «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς», θυμάμαι καλά, ή από τον τελευταίο σου είναι δίσκο? Από το πώς Ποτά Πορείας. Από τα Ποτά Πορείας, το τελευταίο. Από τα Ποτά Πορείας. Ελένη Σελιγοπούλου, καλησπέρα. Η Ελένη είναι πρόσωπο της απολύτως συγκίνησης μου. Ό,τι πιστεύει ο κόσμος για την Ελένη είναι και 100 φορές παραπάνω. Δηλαδή, από τις μεγαλύτερες,
τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού και από τους καλύτερους ανθρώπους. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που ξανάρχεσαι εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που σε συναντάμε σε αυτές τις βραδιές του δεύτερου. Σας έχω πει ότι μου αρέσει, γιατί μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές. Η συνεργασία σου με τον Νίκο είναι όχι τόσο πολύ καταγεγραμμένη σε δίσκους. Θέλω να πω, δεν έχετε έναν ολόκληρο δίσκο μαζί. Έχεις πει κάποια τραγούδια του. Είναι καταγεγραμμένη όμως σε κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό στην καρδιά μου. Και στη ζωή μου. Να πω εγώ ότι αυτή η βραδιά είναι τραγούδια όλα από την αρχή. Θέλω να πω ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδάει τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη που ενδεχομένως δεν έχει ξαναπεί κιόλας, έτσι. Τα περισσότερα. Όλα. Εκτός από ένα. Όλα εκτός από ένα. Αυτό για μένα όμως έχει μια τρομακτική ίντριγκα. Να προσπαθώ να μεταφράσω τα ήδη ερμηνευμένα τραγούδια του Νίκου που τα έχουν πει πολύ σημαντικοί τραγουδιστές. Και νομίζω ότι τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ ακούγοντας την πρόβα, δηλαδή, είδα μια άλλη ανάσα και έναν άλλον αέρα. Και αυτό είναι το ωραίο σε αυτές τις βραδιές. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε πράγματα πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε ένα δίσκο, σε ένα βινίλιο, σε ένα CD. Το πιο σημαντικό, τουλάχιστον για έναν άνθρωπο της μουσικής όπως εγώ, που τραγουδάω όλα αυτά τα χρόνια δικά μου τραγούδια.
Να, η ευκαιρία, είναι τιμή λοιπόν να είμαι δίπλα στον Νίκο και να λέω τα τραγούδια του. Νίκο, η απόφαση για να είσαι εσύ να εκτεθείς, την πήρες εύκολα, δύσκολα? Αποφάσισες ότι ήρθε η ώρα να πεις τα τραγούδια σου μόνος σου? Όπως με την ίδια αίσθηση που μπαίνω σε αεροπλάνο. Δηλαδή, φοβάσαι δηλαδή, το αεροπλάνο καταρχήν. Μου αρέσει να ταξιδεύω, αλλά όταν είμαι στον αέρα λέω, γιατί το έκανα αυτό? Πάλι το έκανα. Το έκανες όμως. Ναι, το έκανα. Τώρα ταξίδι, τώρα πετάει. Πετάει το αεροπλάνο. Φοβάσαι που πετάει το αεροπλάνο? Φοβάμαι. Ναι. Μάλλον τρομάζω, αλλά δεν φοβάμαι. Και επειδή η παρέα είναι εξαιρετική. Υπάρχει άνθρωπος να μας σώσει. Ευτυχώς που πέταξα. Ευτυχώς. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σωστά, Νίκος Κουρουπάκης στην πρώτη εκτέλεση. Ναι, ο Νίκος. Και εγώ θέλω λίγο να περάσω στους μουσικούς σου, Νίκο. Και να ξεκινήσω από τον μακρινό. Να πάρει το μικρόφωνο μπροστά από τον, του. Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη εννοώ, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η σχέση παλιά με τον Νίκο. Παλιά, ναι, γύρω στα 15-17 χρόνια, όπως είπε και ο Νίκος. Αλλά από τις πολύ αγαπημένες και θεώρησα μεγάλη ευκαιρία και χαρά, ας πούμε, να έρθω για αυτή τη βραδιά εδώ, γιατί συγκινούμαστε πάρα πολύ όταν παίζουμε μαζί και αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εύκολα και
Τρελαίνομαι να το ζω κάθε φορά όποτε συμβαίνει. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έκανες όλο αυτό το ταξίδι για αυτή τη βραδιά. Είμαι πολύ συνηθισμένος σε αυτό το ταξίδι, μη στεναχωριέστε πολύ. Το κάνω τρένο Αθήνα, τρένο Θεσσαλονίκη. Πολύ εύκολα. Δεν παίζει συχνά ο Νίκος, δεν παίζει σχεδόν ποτέ. Έτσι. Ναι, αυτό είναι κακό. Δεν τον πείθετε να κάνει κάτι διαφορετικό, έχετε προσπαθήσει ποτέ? Όχι, να πω την αλήθεια, όχι, γιατί βρισκόμαστε πολλές φορές για δισκογραφίες και αυτό νομίζω είναι τόσο έντονο που δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται παραπέρα. Μας αρκεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εκείνη την ώρα, έτσι είναι πλούσιο. Και βέβαια να πω ότι ήταν ευκαιρία σήμερα για μένα να παίξω και με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, με την οποία δεν είχα την τιμή και τη χαρά να παίξω κάποια στιγμή ζωντανά. Έχουμε παίξει δισκογραφικά μαζί, αλλά το θεώρησα και αυτό δεύτερο μεγάλο λόγο να έρθω σήμερα τρέχοντας. Τι ωραία οι άνθρωποι υπάρχουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι όλος μας ο πλούτος. Φτάνει να μπορέσουμε να τον διαφυλάξουμε με έναν τρόπο. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι. Δηλαδή... Δεν βάλετε από πουθενά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πιστεύω, Ελένα, χωρίς να θέλω να κάνω κατάχρηση αυτή τη στιγμή του αέρα. Δεν υπάρχει κατάχρηση. Πιστεύω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Εμείς, ο λαός δηλαδή, που πάντα ήταν το τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να απαλλαγεί από όλο το χρεοκοπημένο πολιτικό κατεστημένο που μας κατέστρεψε, χωρίς να μας ρωτήσει ποτέ αν θέλουμε να δανείζονται αυτοί για να τρώνε τις μίζες τους και εμείς να νομίζουμε ότι έχουμε σου σπουδαία χώρα. Δεν μας ρώτησαν ποτέ. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε επίσης για να... αυτοί δεν φεύγουν από πάνω. Είναι αποφασισμένοι, τους βλέπεις. Τους βλέπεις μέσα στην τηλεόραση όλη μέρα. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που μας κατέστρεψαν, αποφάσισαν θα μας σώσουν. Με ένα δικό τους τρόπο. Με το δικό τους, αυτόν τον άθλιο, γελίο τρόπο που τον ξέραμε πάντα. Σπουδαία παιδιά όλοι τους. Εγώ μιλάω και γενικά. Ναι. Έτσι, γιατί όλη αυτή η υπεκφυγή ότι μην γενικολογούμε, μην τα γενικοποιούμε όλα, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Ας μας δείξουν τις εξαιρέσεις. Να τις εξαιρέσουμε κι εμείς. Εγώ θέλω να συστήσω αυτή τη στιγμή στον εαυτό μου και στους ανθρώπους που αισθάνονται ακόμα, γιατί από αυτούς θα βγει η ωραία αυριανή Ελλάδα, μην φοβούνται. Γιατί άμα φοβόμαστε, οι εχθροί γίνονται δύο. Είναι το πρόσωπο και ο φόβος. Μη φοβόμαστε, είναι δική μας δουλειά, αφού δεν ανέλαβαν την ευθύνη τους έναντι του παρελθόντος μας, όχι λόγια, τρίχες, είναι δική μας δουλειά να αναλάβουμε την ευθύνη του μέλλοντός τους. Mm-hmm.
σαλεύει το νερό. Ούτε μου μιλούν οι γλάρι. Μ' αργήσες πολύ. Πες μου πώς θα έρθει. Αλήθεια. Που έχω τραγουδήσει. Από τα ωραιότερα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, θα πω εγώ. Εντάξει. Η ωραιότερη τραγουδίσια των τελευταίων δεκαετιών, να το δεχτώ. Να. Άκη. Πολλά χρόνια στη μουσική. Πολλά χρόνια κιθαρίστας με διάφορα σχήματα. Ναι. Με πολλά μεγάλα ονόματα. Ένας δίσκος είναι στο δρόμο. Ένας είναι στο δρόμο, ναι. Αγγλόφωνο classic rock. Έχει τον τίτλο Three Days of 1969. Mm-hmm. Τρεις μέρες του 1969. Όλοι οι παλιοί φαντάζονται που αναφέρεται. Ναι. Στο φεστιβάλ του Woodstock. Και μάλιστα δεν μένει σε αυτό. Γενικότερα στο κλίμα της εποχής. Make love not war και τα λοιπά. Hippies. Και όλη η κατάσταση της δεκαετίας 70. Ναι. Και συνοδεύεται και από ένα βιβλίο. Είναι CD που συνδέεται με ένα βιβλίο. Το οποίο βιβλίο? Έχω γράψει εγώ. Ναι. Είναι, εκεί είναι ελληνικά γραμμένο. και αναφέρεται έτσι μέσα από μένα πως είδα και βίωσα όλη αυτή την εποχή με τα groups, τα ξένα και τα ελληνικά, πως ήταν η κατάσταση εδώ τότε, επί Χούντας και τα λοιπά και μετά. Γιατί αγγλόφωνο? Είναι η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνουν είναι όλοι. Είναι μια δηλαδή. Ερώτηση που ακούω 30 χρόνια. Ναι, και θα την ακούς και για ποτέ πάντα. Δεν μπορούσα να την απαντήσω. Απλά. Ποτέ δεν βρήκα απάντηση γι' αυτό. Ο Νίκος ο Ζούδιαρης θα έχει να πει. Αυτό, δεν ξέρω, για να δούμε, έχει την απάντηση. Και γι' αυτό. Δεν ειδικεύομαι σε απαντήσεις. Αλλά ξέρω. Δηλαδή, λέμε γιατί αγγλόφωνο στην Ελλάδα. Ναι. Που όλα τα έχουμε εισάγει απ' έξω. Ναι. Σε αυτό είμαστε λίγο αρνητές. Ναι. Να γράψουν οι Έλληνες συνθέτες σε εγγλέζικο στίχο. Mm-hmm. Όμως, είναι το ίδιο κόλπο με το όταν. Λέμε εμείς λέξεις, βάζουμε λέξεις στη κουβέντα μας, στο λόγο μας, ξένες. Ναι. Λέμε γιατί τώρα, τι την ήθελες αυτή η λέξη, ήταν ιταλική, είναι εγγλέζικη. Δεν έχουμε όμως κανένα πρόβλημα όταν οι άλλοι παίρνουν δικές μας λέξεις και μιλάνε. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε ψώρο περήφανοι. Ψώρο περήφανοι. Ναι. Λοιπόν, γιατί οι πραγματικές γλώσσες, οι πραγματικοί πολιτισμοί, οι ζωντανοί πολιτισμοί μπορούν να ζυμώνονται και να παράγουν πράγματα. Ναι, εμένα η ερώτησή μου είναι ότι επειδή γενικά στην Ελλάδα με το στίχο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και με το ξένο στίχο όμως δεν έχουμε. Που ακούμε όσοι ξένο, το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι το επόμενο πάμε με τη σειρά, Νίκο. Ναι. Αν πάμε με τη σειρά, το επόμενο ήταν η πρώτη μεγάλη σου επιτυχία. Ναι, ήταν. Εντυπωσιακό κιόλας τότε αυτό. Γιατί. Μα είναι ακόμα όμως είναι εντυπωσιακό. Τώρα εντυπωσιακό είναι πώς θα κάτι χαλάσω τώρα. Για πες. Γιατί δεν το ξέρουμε καλά. Δεν το ξέρετε καλά. Η Ελένη το ξέρει με σίγουρη. Η Ελένη το ξέρει έτσι κι αλλιώς. Εμείς δεν θα εντυπωθήσουμε. Θέλω να πω μια ιστορία όμως για το πόσο έκανε τρελή εντύπωση αυτό το κομμάτι όταν βγήκε. Όπου ήμασταν μαζί με τον Αλκίνο εκείνη τη χρονιά και τη Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα. Ο Αλκίνος ήταν πάρα πολύ συνεσταλμένος. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε η χρονιά τον Οκτώβρη, τότε ξεκίνανε τον Οκτώβρη και τελειώναμε τον Ιούνιο. Ήταν μια άλλη εποχή. Τετραήμερα, δε πενταήμερα, ένα τέτοιο πράγμα. Ο Αλκίνος λοιπόν πολύ συνεσταλμένος έλεγε μπροστά 3-4 τραγούδια και μετά καθόταν πίσω και έπαιζε τον Μπερλέκι. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν παίρναγε ο χειμώνας, είχαμε φτάσει στην αποκριά, κάνουμε μια μεγάλη συναυλία. Κάπου μας κάλεσαν, πήγαμε εκεί πέρα και την ώρα που βγαίνει
που ακούγεται η εισαγωγή από το Αλχαλίλι, ακούμε έξω 2.000 πιτσιρίκες να ουρλιάζουν. Την ώρα που λοιπόν πήγε ο Αλκίνος να βγει, φοβήθηκε τόσο που ξαναγύρισε πίσω. Ήταν η πρώτη κρυάδα. Η πρώτη κρυάδα. Με την πολύ καλή έννοια. Το Αλχαλίλι λοιπόν. Με τον Άκη. Ο άνεμος τα καίει στη γη του Νείλου. Μια αρχαία μυρωδιά θα μας μεθά στον τροπικό ποστάζε του καρκίνου. Μέσα σου θα γεννιέται μια θεά. Μάγιο καπνό θα υφάνεις το χρησμό σου για να μου δώσεις όταν θα ζητώ. Να μπω ιεροφάντης στο ναό σου, να σε ερμηνεύσω και να ερμηνευτώ. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο, όσο να μου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν μία μελανιά. Ο τελευταίος που κράτησα της παρέας, Γρηγόρη, καλησπέρα. Να μας πεις και εσύ δύο κουβέντες για το CD σου καταρχήν. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι τον Νίκο τον ξέρω εδώ και 2-2,5 χρονιά. Mm-hmm. Το παράδοξο είναι γνωριστήκαμε μέσω ίντερνετ. Ναι. Του έστειλε ένα mail στο MySpace να ακούσει ένα τραγούδι μου. Του άρεσε, μου απάντησε και έτσι αρχίσαμε να μιλάμε και γνωριστήκαμε και από κοντά. Και καταλήξαμε να μου κάνει την παραγωγή του δίσκου. Γίναμε φίλοι. Στο CD γράφει στίχους και μουσική. Στο CD γράφω μόνο μουσική. Στίχοι. Στίχοι είναι 4 νέα παιδιά. Ναι. Τραγουδάει μέσα η Φωτεινή Δάρα ένα τραγούδι. Ο Λάξο Χαλιτιάς ένα ακόμα. Ο Απόστολος Ρίζος 4. Ναι. Μαζί με τον Νίκο. Mm-hmm. Και μια καινούργια τραγουδίστρια, η Μαρία Κρασοπούλου. Τώρα ξεκινάει. Εσύ δεν είσαι του τραγουδιού, να υποθέσω. Όχι, όχι.
Μας έδωσες ένα νέο είδος δισκογραφίας, Νίκο, πριν από κάποια χρόνια, που ήταν η δισκογραφία με τα τραγούδια που θέλω να βγάλω. Είναι 5, είναι 4, είναι 6, δεν χρειάζεται να κάνω έναν δίσκο που να έχει ντε και καλά 10-12 τραγούδια και δεν χρειάζεται να βάλω κάποια τραγούδια απλά για να γεμίσω χρόνο. Νομίζω ότι ήταν δύσκολο αυτό για να το κάνεις σε ό,τι αφορά το πώς θα βγούνε αυτοί οι δίσκοι, έτσι δεν είναι? Αυτό έγινε γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, η δισκογραφία Κατέρε, οι δισκογραφικές εταιρείες Κατέρε, δεν χρηματοδοτούσαν πια τις δουλειές. Άρχισα να χρηματοδοτώ εγώ τις δουλειές μου, άρα ήταν και για οικονομικούς λόγους. Ναι. Και για καλλιτεχνικούς, βεβαίως στη συνέχεια που τους ανακάλυψα, διότι με αυτόν τον τρόπο έλεγχα καλύτερα το υλικό μου. Δεν πλάτιαζα. Και είχαν αλλάξει και εποχές. Κάποτε ένας δίσκος με 10 τραγούδια ήταν λίγο, ήταν λίγα. Έπρεπε να είναι 13. Μετά φτάσαμε στα 8. Μετά φτάσαμε στα 8, φτάσαμε στα 5. Και τώρα κατεβάζουμε ένα τραγούδι από το YouTube και είμαστε και ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι την πρώτη φορά που το έκανες ήταν με το πόστερ. Με το πόστερ, ναι. Το πόστερ θα το αφιέρωνα κιόλας, αν μου επιτρέπετε, στο Σύνταγμα, στο έρημο Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα είναι ένας χώρος απαγορευμένος πια για μας. Απαγορεύεται να πηγαίνουμε εκεί όταν δεν θέλουν. Κι εγώ εκεί το έχω γράψει το τραγούδι αυτό, με βόλτες στο Σύνταγμα, τη μοναξιά και την ερημιά ενός κόσμου ήθελα να περιγράψω. Και που πήγαν όλοι σε πια.
ποια χώρα, ποια στεριά. Το μοντέλο στο πόστερ τρομαγμένο κι αυτό να ουρλιάζει. Σαν καθρέφτης πιστός ενός κόσμου την ομορφιά που δε θες να σ' αγγίζει πια. Που δε θες να σ' αγγίζει πια. Που δε θες να σ' αγγίζει. Στις σκιές παιδιά να παίζουν. Νομίζω ότι τραγουδάς μια χαρά και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Άμα κάτσω λίγες μέρες με την Ελένη ακόμα. Ελένη, κάνε μας τη χάρη. Να του κάνεις παρέα λίγες μέρες ακόμα. Το υπόσχομαι. Μπας και πάρει την απόφαση να παίζει λίγο πιο συχνά. Το είπα. Αυτό ακριβώς. Πολύ χαίρομαι που καταρχήν είναι εδώ. Που ναι. Είμαστε εδώ σήμερα, γιατί δεν ήταν εύκολο για τον Νίκο να μπει σε όλη αυτή την περιπέτεια, να δημιουργήσει την μπάντα, να κάνει όλο αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας ολόκληρος κόσμος που πρέπει να παίζει, να επικοινωνεί ζωντανά με το κοινό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί δεν παίζεις πιο συχνά, μπορείς να μας λύσεις αυτή την απορία? Γιατί δεν παίζω πιο συχνά? Καταρχάς να σας πω ότι... να πω στον κόσμο που είναι εδώ ότι σας περίμενα όλη μέρα. Γιατί είχα φοβερό άγχος. Και τώρα θα το μοιραστούμε αυτό το άγχος. Τώρα θα το διώξουμε αυτό το άγχος. Θα το διώξουμε, ναι. Είμαι εκπεπιθήσεως και σαν χαρακτήρας άνθρωπος του παρασκηνίου. Το θέλω πάρα πολύ. Μην το κουράσουμε τώρα. Είναι το φως του Σαββατοβρόδου. Το έχω αφιερωμένο μάλλον ή χαρισμένο ή φτιαγμένο από αυτούς, από τους ανθρώπους τους μοναχικούς. Είναι χαρισμένος αυτούς που όσοι βγαίνουμε τα βράδια ή βγαίναμε τέλος πάντων κάποτε τα βράδια έξω, δεν πήγαινε στο νου μας ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ζωντανοί άνθρωποι, σπουδαίοι άνθρωποι, που είναι κλεισμένοι στις σκέψεις τους και στη μοναξιά τους. Σαββατοβραδού της μοναξιάς λευκός χρυσός. Στρίβουν τα γέλια στις γωνιές και στο παράθυρο της γειτονιάς μου οι σκιές. Κι είναι για μένα, όλα για μένα, τα
άδεια σπίτια της χαράς τα λυπημένα είναι για μένα. Τετράγωνο ο σκύλος που περιπολεί κι όσο το βράδυ προχωρεί γίνεται διαφανό κι οι πέτρες παίρνουνε ζωή κι είναι για μένα. Όλα για μένα, τα άδεια σπίτια της χαράς, τα λυπημένα είναι για μένα. Όλα για μένα, τα άδεια σπίτια της χαράς, τα λυπημένα. Άκης Τουρκογιώργης, εξαιρετική κιθάρα. Και εγώ θέλω άλλο ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τον Νίκο Ζουδιέρη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σε στίχους του Νίκου Ζουδιέρη το επόμενο, είναι σε μουσική δική σου. Εδώ, παρακαλώ. Εδώ έχω θέμα. Άμα έχεις θέμα, να το λύσουμε. Καταρχάς, η Ελένη έφτιαξε καινούριους ορίζοντες στη ζωή της, στην καλλιτεχνική της ζωή, και ήθελε να τους διαβεί και αυτούς, και τα κατάφερε με έναν άριστο τρόπο. Συνέθεσε ένα δίσκο, το δίσκο του Ταριράμ. Δηλαδή, δεν είμαστε συνάδελφοι μέσω της φωνής μου, των φωνών μας, μέσω της σύνθεσης είμαστε συνάδελφοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ήθελε στίχο. Συναντηθήκαμε για μια μελωδία. Ναι. Έγραφα μελωδίες, γράφω μελωδίες και ψάχνω τα θύματα μου που είναι τραγουδοποιοί, συνθέτες, και είναι το πιο δύσκολο αυτό, στο να γράψεις στίχο σε μια μελωδία που ήδη υπάρχει και είναι και αλλουνού. Συναντηθήκαμε λοιπόν με αυτή την αγωνία. Εγώ πιο πολύ ήμουνα στην αγωνία και τη χαρά της που και τον έρωτα που ένιωθε με τη δημιουργία. Αυτό η Ελένη το έχει έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν κάνει. Φέβαια, αλλά ακόμα και στο τραγούδι που τραγουδάει. Σ' ό,τι κάνει, ναι. Στο τραγούδι που τραγουδάει και όταν αυτή είναι. Είναι ένα πρόσωπο του μύθου του έρωτα. Όταν λοιπόν την είδα σύγκορμη να το αγαπάει το τραγούδι, όλα τα τραγούδια τα αγαπάει, τα τραγούδια της, της λέω: Ελένη μου, τι λέει αυτό το τραγούδι? Μου λέει, λέει αυτό. Δηλαδή αυτό, θέλω να λέει αυτό. Δηλαδή στην επόμενο δίσκο μπορεί να γράψει και τους στίχους όλους. Λοιπόν, αποκλείεται. Και τι κάνει? Και αρχίζει να λέει χύμαρος από αισθήματα, εικόνες. Εγώ τα χάσα. Γιατί αυτά που έλεγε ήταν καταπληκτικά. Το τι λέει το τραγούδι. Η μουσική της. Η μουσική της που είχε γράψει, τι έλεγε. Είχε κόσμο. Και τη ζήτησα ένα χαρτί και αρχίζω να γράφω αυτά που έλεγε.
Έγινε έτσι, λένε, ή όχι. Μου είχε υποσχεθεί να το γράψει το δίσκο, αλλά δεν το γράψει. Και τη είπα, θα με γράψει τακτοποιητή, γιατί άρχισα. Άρχισα να τακτοποιώ λίγο αυτά που έλεγε. Όχι, δεν τα έλεγε καλά, γιατί δεν τα προλάβαινα όλα. Και δηλαδή, αν ο στίχος δεν αρέσει, είναι γιατί δεν, σε κάποιους ας πούμε, κάποια σημεία δεν είναι τόσο σπουδαία, είναι γιατί δεν έκανα καλή τακτοποίηση. Όπως σας τα λέω είναι. Τι άλλο να πω, Παναγία μου, δηλαδή, με τον Νίκο. Ήταν αποκαλυπτική αυτό το απόγευμα στη βεράντα του σπιτιού της. Αποκαλυπτικό απόγευμα. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν τρομακτική η εμπειρία, υπέροχη η εμπειρία, στο να έχω έναν άνθρωπο που εκτιμώ και σέβομαι και να του λέω, σε παρακαλώ, πάρε αυτή τη μελωδία να μου γράψεις τα λόγια. Νομίζω ότι πρέπει εσύ να το κάνεις αυτό που με ξέρεις καλύτερα. Και μου είπε, ωραία, φέρε δύο τσιπουράκια και πες μου. Είπαμε, γράψαμε, μου λέει πρέπει να τα τακτοποιήσω τώρα. Του λέω, το έχεις κάνει το κομμάτι, μην το συζητάμε. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι γράφανε κάποια λόγια στα τραγούδια. Ο Νίκος έγραψε ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Να το ακούσουμε. Ναι. Άκη. Με τον Άκη. Ψάχνω τι να πω, να είναι τόσο αληθινό, να χωράει σε μια ματιά. Νομίζω ότι η ίδια η ζωή του Νίκου είναι τα τραγούδια του. Είναι ο τρόπος που εκφράζει την ίδια του τη ζωή. Και η ζωή του είναι
τόσο μυστήρια, περίεργη, που με την καλή έννοια όμως, γιατί μπορεί και καταφέρει να έχει έναν δικό του μουσικό και στιχουργικό κόσμο. Οπότε, έχοντας μια τρομακτική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας πάρα πολλούς συνθέτες, ανθρώπους τέλος πάντων της μουσικής, ξέρω ότι όλοι έχουμε έναν δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, γιατί αυτό είναι όλο το θέμα. Ναι. Όλοι είμαστε παιδιά ευάλωτα, τελικά. Αλλιώς δεν θα ήσασταν καλλιτέχνες. Μπορεί και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές το άκουγα και λέγανε, έλα μωρέ τώρα, οι καλλιτέχνες και τα λοιπά. Τελικά μπορεί και να ισχύει. Όσο μεγαλώνω, τελικά θέλω να πω ότι μάλλον βλέπω ότι ισχύει. Είναι. Από έντονα συναισθήματα και ευαισθησίες, μάλλον. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε στο στούντιο Ε. Είμαστε σε μια βραδιά του Νίκου Ζούδιαρη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τον Γρηγόρη Πολύζο στο πιάνο, με τον Άκη του Γρουκογιώργη στην κιθάρα, με τον Θάνο Γκιουλετζή στο βιολί. Το επόμενο τραγούδι, Νίκο, έχει μια μεγάλη ιστορία. Ναι, η Ζήνωνος αναφέρεται στην αστιφιλία της δεκαετίας του 60, όταν ξεριζνόταν ο κόσμος από την επαρχία και ερχόταν στην Αθήνα ή στις μεγάλες άλλες πόλεις για να άφηνε τα χωράφια του για να πιάσει δουλειά με ροκάμα του σε εργοστάσιο ή στο δημόσιο. Γιατί ξερίζωσαν έτσι τον κόσμο από κάτω. Τους έβαλαν στο δημόσιο και τώρα τους πέταν έξω. Τέλειο κόλπο. Θυμάμαι σαν παιδί στο χωριό μου Πάσχα συχνά κατεβαίναμε, γιατί εξαιτίας του ότι η μητέρα μου είναι δασκάλα, ήταν δασκάλα, συνταξίχος είναι, κατεβαίναμε το Πάσχα στο χωριό. Ήταν συγκλονιστικό ότι νομίζανε τα παιδιά του χωριού ότι εγώ ήμουν κάτι σπουδαίο, γιατί φόραγα λουστρίνι παπούτσι, ασπρόμαυρο. Φόραγες ασπρόμαυρο? Ναι, αλλά όχι επιλογή μου. Δεν είμαι παιδάκι που να μην βγες. Με ντύνανε, δεν ντύνομαι. Μην το κακολογήσεις γι' αυτό τώρα. Με ντύνανε. Το κοστούμάκι μου και αυτά. Και ενώ παίζαμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα μια χαρά, ένα Πάσχα που είχαμε μεγαλώσει, μπαίναμε στην εφηβεία. Στην εκκλησία το βράδυ δεν με πλησίαζαν. Είχα βάλει τα καλά μου, τα οποία δεν τους είχα πει εγώ όμως ποτέ, δεν ήξερα κιόλας να τα πω, ότι οι γονείς μου τα είχαν πάρει εξ επιτούτου να μου τα βάλουν για να... πώς θα εμφανιστούν στο χωριό, άμα εγώ δεν είμαι καλοντυμένος. Και άρχισαν οι φίλοι μου να μην μου μιλάνε. Κρυβόντουσαν πίσω από τον μπαμπά τους, από τη μαμά τους, και εγώ τους έκανα νοήματα, τίποτα. Δεν κουνιόταν φίλοι. Πρέπει να ήμασταν 13 χρονών. 14. Μετά την άλλη μέρα, Δευτέρα του Πάσχα, είχαν αναλλάξει όλα. Τα παιδιά με κοίταζαν και δεν με μιλάγαν. Νόμιζαν ότι είμαι Αθηναίος πια. Ο κακός Αθηναίος. Ναι. Και ο σπουδαίος Αθηναίος. Ο σπουδαίος, ο λεφτάς. Τέλος πάντων. Το παραμύθι που πούλησε η πόλη για να φτιάξουν ψηφοφόρους. Πέρασαν τα χρόνια. Ένα πρόσωπο από αυτά είχα μάθει ότι είχε χαθεί. Ήρθε στην Αθήνα και χάθηκε. Κάπου πήγε, χάθηκε. Στη ζωή του χάθηκε. Το συνάντησα μια μέρα στο δρόμο, εκεί στην Κουμουνδούρου. Πήγα να του μιλήσω, κοντοστάθηκα, κοντοστάθηκε και αυτός. Είδα στα μάτια του ότι το παιδί εκείνο υπήρχε στο βάθος των ματιών του, αλλά είχε πλέον πάρει τη μορφή ενός άλλου κόσμου. Και τον παρατήρησα, κατέβηκε, μπήκε στη Ζήνωνος, κατέβηκε σε ένα υπόγειο και χάθηκε. Αυτό το κουβάλαγα χρόνια μέσα μου και ενοχές μαζί, γιατί δεν τους είχα πει ποτέ την αλήθεια, ότι εγώ αυτά τα παπούτσια δεν τα ξαναφόρησα. Θα τα φόραγα για μπάλα. Πολύ ευχαρίστως. Να τα διαλύσω. Επί τη ευκαιρία θέλω να το χαρίσω αυτό το τραγούδι στους πρίγκιπες της τραγουδοποιίας, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Γιατί το παιδί της Ζήνωνος, ο ήρωας της Ζήνωνος, θα μπορούσε να ήταν και ο Φάνης. Και τους ευχαριστώ για τις εμπνεύσεις. Πάσχα στο χωριό συγκέντρωση με τίκον, τα νέα απ' την Αθήνα στα όνειρά.
μου σφήνα, πόζα και λουστρίνη, μονάκος φιγουρίνη. Πείνα μου μοιραία, σιλιά μου ρομφαία, μπήκα σε ένα τρένο, πίσω δεν κοιτούσα. Μέσα μου πετούσα, ψήλωσα δυο πόντους, ζήνωνος. Μέντισε η ζωή στρατιώτη, ζήνωνος. Όρνη αγάπη πρώτη, από βράδυ σε πρωί. Εκείνος έχει πει εξαιρετικά αυτό το τραγούδι, βέβαια. Δηλώνει στον τελευταίο σου δίσκο αυτοαπολυμένος και άνεργος. Από τι αυτοαπολύθηκες ακριβώς? Από την αγωνία να κάνω έναν δίσκο ακόμα. Ετοιμάζεις κάτι? Έχεις κάτι στα σκαριά? Όλο κάτι δουλεύω, όλο κάτι παλεύω. Με τα ντερά μου παλεύω, με το μυαλό μου παλεύω. Το νικάω, με νικάει. Προχωράμε και πάμε. Είμαστε στην ισοπαλία ή έχει κερδίσει το ένα μέρος από το άλλο? Η ζωή κερδίζει. Να γλιστρούσες το σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δε σε δω. Με γλυκό κρασί θα γίνω, αργό ναύτης να έρθω να σε βρω, να σε ανταμώσω λίγο στις ψυχής μου. Δεν μπορώ
μας με πληγώνει. Άλλο πια δεν μπορώ. Σε άγγιγμα του ανέμου που μου ξαφνιάζει στο κορμί, δεν σε χόρτασα ποτέ μου, όλα ήταν μια στιγμή. Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Τους δύο τελευταίους σου δίσκους, που είναι λίγο δίσκη βιβλία, έχει την εικονογράφηση του Στάθη. Ναι. Η σχέση, η γνωριμία. Η σχέση είναι εξαιρετική. Είναι σχέση εκτιμήσεις, αγάπης και δημιουργίας. Ο Στάθης είναι ένας άνθρωπος πανέτοιμος για να προσφέρει. Προσφέρεται. Ήθελες από την αρχή κάποια εικονογράφηση? Ναι. Ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι εγώ πάντα εικόνες βλέπω στα τραγούδια μου. Και μια εικόνα μπορεί να με βάλει κάτω να γράψω ένα τραγούδι. Ο Στάθης με ένα μαγικό τρόπο εμφάνιζε αυτές τις εικόνες, διαβάζοντας τα κείμενα. Και πολλές φορές με εξέπληκε που ήταν... Πέρα από το ότι ήταν εικαστικά εξαιρετικά, πόσο βαθιά έπιανε την ουσία και την αναδεικνύει. Διαβάζεις ιστορία αυτόν τον καιρό? Ναι. Διαβάζω ιστορία, σπουδάζω ιστορία. Σπουδάζω ευρωπαϊκή ιστορία. Ναι. Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ναι, ωραία τα κάνω. Και θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην τάξη μου και στον καθηγητή μου τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Έχει ενδιαφέρον. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε διδαχθεί ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί αυτοθεωρούμεθα ο βολβός της ιστορίας. Άρα με ένα αίσθημα υπεροχής δεν κοιτάξαμε ποτέ στην Ευρώπη την εποχή του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όταν ήμασταν εκεί. Τι συνέβαινε, που ήταν μια εποχή με γεγονότα φοβερά και τρομερά, μεγάλης πυκνότητας και σημασίας. Αναγέννηση, διαφωτισμός, μεταρρύθμιση, βιομηχανική επανάσταση, πολιτική επανάσταση, ιδέες, ιδεολογίες. Εμείς όλα αυτά τα ξέρουμε, χωρίς να έχουμε μάθει ποτέ. Δεν μας αφορούν. Αυτά όμως υφιστάμε τα τώρα. Φυσικά. Και φυσικά. Η εξουσία φωλιάζει σαν σκουλίκι στην άγνοια και στο φόβο. Τίποτα δεν έχεις να μου πεις,
Πέρασε ακόμα μια βραδιά. Είχες πει θα έρθεις πάλι να με βρεις, μα φεύγεις πιο μακριά. Είχες πει θα έρθεις πάλι να με βρεις, μα φεύγεις πιο μακριά. Τι θα πει λοιπόν, φοβάμαι, θα σου πω αφού ρωτάς. Όση αγάπη κι αν σου έχω, όσο θες με αγαπάς. Όση αγάπη κι αν σου έχω, όσο θες με αγαπάς. Κι έτσι με στις σκέψεις περπατώ, κι έτσι όπως καμιά δεν απαντά, γίνομαι μια σκέψη και κατράκυλο στα πόδια σου μπροστά. Γίνομαι μια σκέψη και κατράκυλο στα πόδια σου μπροστά. Τι θα πει λοιπόν, φοβάμαι, θα σου πω αφού ρωτάς. Όση αγάπη κι αν σου έχω, όσο θες με αγαπάς. Όση αγάπη κι αν σου έχω, όσο θες με αγαπάς.
για να δω αν τα λάθη μου εδώ. Και δεν έλειπε κανένα. Ό,τι κι αν γίνει ένα να λες πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ εσένα. Κι αν μείνει το όνειρο μικρό, κι αν το φιλί χαθεί κι αυτό, ένα να λες σαν άνεκτες, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Αυτές χαϊδέψετες αν τις δεις ποτέ. Τραγούδι που το είπε εξαιρετικά η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εξαιρετικά εδώ η Ελένη Σελεγοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, κάποια στιγμή αποφασίζεις να τραγουδήσεις εσύ. Από ανάγκη, από άποψη, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Στους δίσκους εννοώ, έτσι. Ναι. Από την ανάγκη να μην ξεχάσω εκείνο το παιδάκι, εκείνο το παιδί, τον έφηβο, που τραγούδαγε τα τραγούδια που φτιάχνα στο σπίτι του. Επειδή ο χρόνος κυλούσε, ήθελα να ξανασυναντηθώ με αυτή την αίσθηση. Πραγματοποιήθηκαν κάποια από τα όνειρα του έφηβου? Το τραγικό είναι ότι πραγματοποιήθηκαν άλλα. Που δεν ήταν όνειρα. Δηλαδή, πραγματοποιήθηκε το όνειρο του τραγουδιού, ναι, να γράφω τραγούδια, να αγαπηθούν τα τραγούδια, που δεν το είχα προλάβει να το ονειρευτώ. Εγώ έφτιαχνα τα τραγούδια μου σαν εξομολόγηση στον εαυτό μου. Σε ένα καστοφωνάκι καθόμουν και τα γράφω. Τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν είναι από αυτά που μπορούμε να τα πούμε ή αυτά όχι? Τα κρατούν οι καιροί αυτά. Τα κρατούν οι καιροί και περιμένουν να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Ναι. Οι καιροί δικοί μου τουλάχιστον. Ναι, προφανώς. Ναι. Άρα υπάρχουν όνειρα ακόμα. Ναι. Υπάρχουν. Όχι μόνο σχέδια. Ναι, ξέρεις, το όνειρο έχει μέσα την αίσθηση της αφέλειας. Γιατί? Αν δεν θέλεις, δεν την έχει. Όχι. Τα ταξίδια που έλεγες πριν, σ' αρέσει να ταξιδεύεις αλλά φοβάσαι το αεροπλάνο. Ναι, ναι. Ταξιδεύεις παρόλα αυτά? Τα μεγαλύτερα ταξίδια τα έχω κάνει από τον καναπέ του σπιτιού μου. Όπου φαντάστηκα πήγα. Ένα μέρος που σ' άρεσε πολύ από εκεί που πήγες, από τον καναπέ του σπιτιού σου? Αυτό το αύριο που ζω σήμερα εδώ. Αυτό είναι ένα καράβι που έρχεται καμιά φορά και παίρνει ψυχές ευαίσθητες που δεν αντέχουν πολλά πολλά. Ένα καράβι της φυγής, ένα γλυκό καράβι στα όνειρα. Στα όνειρα μου έρχεται και μπαίνει κάθε βράδυ. Thank you.
αντέχω και χίστα. Και χίστα αλμπούρα ψηλά. Ότι εδώ δεν έχω δυο καπέτα. Δυο καπετάνιος με ρωτά. Δυο καπετάνιος λέει μήπως πεινάς. Μήπως πεινάς, μήπως διψάς. Είσαι σκοτεινιασμένος, μήτε πεινώ. Μήτε πεινώ, μήτε διψώ. Μα ψάχνω μια πατρίδα, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν έχω μια μεριά να αφήσω το κορμί μου σαν με προδώ. Αν με προδώσει η θάλασσα ο σκύλος κι η καλή μου. Ευχαριστώ πολύ. Oh.
ποιημάτων με τις βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή και ρίχνω μες στο στόμα. Τις χιλίες σιωπές τις λες. Άμα θέλετε. Αλλά μόνη μου. Βραδινές περιπλάνησεις μας μες στις πόλεις των αχών τις θαμπές φωνές των άγνωστων σκορπάει ο αέρας εκεί και εδώ μου κρατάς το χέρι, σε κρατώ με κοιτάς για μια στιγμή το μεγάλο μας το και μετά δεν μιλάμε πολύ γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή με το βλέμμα στους περαστικούς να χα χιλιές σιωπές να στις περιπλανήσεις μας στις καρδιάς τις διαδρομές πως γεμίζει νύχτα χρώματα πως φωτίζουν τις σκιές και δεν βρίσκω λόγια να σου πω γιατί όλα έχουν φωνή το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί
Μίτσα Λιγοπούλου στη φωνή. Τελειώσαμε. Γρηγόρης Πολύζος στο πιάνο, το θερμό σας χειροκρότημα για όλους τους μουσικούς. Άκης Τουρκογιώργη στην κιθάρα. Θάνος Γιουλετζής στο βιολί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά για τον Νίκο Ζούβιαρη η σημερινή. Κωστής Γιαννακόπουλος, Νίκος Θεοδωρακόπουλος, Παναγιώτης Παπάς και Αργύρης Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Νίκο Ζούβιαρη, τιμή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη Τσαλεγοπούλου,